Τι ελπίζουμε οι ποδηλάτες αυτοί να είναι το τελευταίο θύμα της ίδιας κινητικότητας. Θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους πλέον ο Δήμος, η Περιφέρεια και η Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία, για όλες αυτές τις παρασύρεις πεζών και ποδηλατιστών και γενικά για τα θύματα της ίδιας κινητικότητας, αλλά και για τα τροχιά κλίματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. 700 άνθρωποι ήταν νεκροί το 2018. Οπότε ζητάμε λοιπόν να εφαρμοστεί η πολιτική μηδέν θυμάτων, η οποία είναι μια συλλογική προσέγγιση, η οποία λέει επειδή οι άνθρωποι κάνουν λάθη, δηλαδή δεν είναι το ζήτημα να βρούμε ακριβώς ποιος θέει και αν οδηγός και υποδηλάτησε τι έκανε, αλλά να φτιάξουμε σωστές ασφαλείς υποδομές, να δούμε στροφή-στροφή, κόμβο-κόμβο, πώς θα φτιάξουμε την πόλη μας ασφαλή, με προτεραιότητα τον άνθρωπο και μετά τα μηχανοκίνητα. Κινδυνεύουμε κάθε στιγμή που βγαίνουμε στους δρόμους και δεν έχει πάρει το κράτος, τέλος πάντων η πολιτεία και όλοι μας το μήνυμα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη του πληθυσμού γενικότερα για χρήση του ποδηλάτου. Και είναι μια πολύ καλή λύση για την Θεσσαλονίκη και για όλες τις πόλεις της Ελλάδας που έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Και εγώ ένας από τους πολλούς φίλους της Δήμητρας, συναθλητής στο τρέξιμο, στο ποδήλατο, στην παρέα μας, οτιδήποτε. Είναι πολύ στεναχωρό όλο αυτό το γεγονός που έχει συμβεί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αρχήματα. Πριν περίπου 7 χρόνια πάλι είχα στον αθλό ποδηλάτη με το ίδιο ακριβώς περιστατικό, ο γνωστός ο φίλος Νίκος με τον μικρό που φοράζαμε όλοι. Είχαμε και άλλα περιστατικά που συμβεί, απλά θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι φάνηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος συγκεκριμένος άνθρωπος προσπάθησε απλά να μεταφέρει την αγάπη του στον κόσμο για το ποδήλατο, την καθημερινότητα να την κάνει δηλαδή πιο κοινή για όλους μας. Δηλαδή να αγαπήσουν το ποδήλατο, να μπουν στη ζωή του ποδήλατου, στο τρέξιμο, στα παππού και της μέσα. Μας έδωσε πολλά παραδείγματα και κατάφερε να μας δείξει τον δρόμο.